Πω, μάνα μου, πω, Χρήστο μου. Μυρωδιές. Τι μας κάνεις, μας έχεις τρελάνει. Τόση ώρα μιλάμε, λέμε εκεί διάφορα και έχεις σπάσει μύτη μας. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Ωραίες μυρωδιές. Καταπληκτικές μυρωδιές. Θα φτιάξουμε λοιπόν σήμερα κόκορα στιφάδο με γλυκιά κολοκύθα και τζίντζερ. Αν τώρα έχουμε στο σπίτι κοτοπουλάκι και δεν έχουμε κόκορα, το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι, απλά εγώ επιλέγω τον κόκορα. Γιατί τι διαφορά έχει? Σίγουρα είναι ένα πιο σκληρό κρέας και πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή διαφορά στη γεύση το κλασικό το κοτόπουλο με το κόκορα. Εγώ επιλέγω συνεχώς να μαγειρεύω κόκορα, μου αρέσει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά γίνεται εξίσου το ίδιο και η συνταγή μας με ένα απλό κοτόπουλο. Καταπληκτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας για να αρχίσουμε να το φτιάχνουμε το... Τα κόκκινο πιπέρι. Κάτσε γιατί κάηκα τώρα. Η πάπρικα δεν είναι κόκκινη, η πιπεριά. Όχι, είναι πιπέρι κόκκινο.
Είναι ολόκληρες. Ωραία. Δεν θέλω να βγάλουν τόση ένταση μέσα στο πιάτο. Και αφού φτάσουμε σε ένα, ουσιαστικά στο τελείωμα του πιάτου, θα βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε ανοιχτή κατσαρόλα. Και στο τέλος, εδώ έχω κόψει την κολοκύθα μας, να μοιάζει μαζί με εξίσου ίδιο με τα κρεμμυδάκια. Αυτό το φαγητό πώς το λες, παραδοσιακό, δεν παραδοσιακό είναι. Με μια διαφορετική ιδέα. Εμείς μαγειρεύουμε συνέχεια στα Γιάννα, στη Φάδο γενικότερα, τον κόκορα σίγουρα, όπως και άλλα κρέατα. Η κυνήγη επιλέγουμε και κάποιο άλλο. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή και με... Μπορεί να γίνει με κουνέλι, μπορεί να γίνει με αγριογούρνο, μπορεί να γίνει με κάποιο άλλο κρέας, οτιδήποτε ο καθένας επιλέξει. Εγώ επιλέγω σήμερα να μαγειρέψουμε κόκορα. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε, βάζουμε ή όχι ακόμα, να σερβίρω στα παιδιά μέχρι να... Στο σημείο που είμαστε, εδώ έχουμε το έτοιμο. Ωραία. Αυτό που έχω ετοιμάσει εδώ για την παρέα, μπορούμε να σερβίρουμε. Ας βγάλουμε. Έλα, φέρε παιδάκι μου, φέρε χρυσό μου. Να σου βάλω. Και εμείς εδώ στην παρεούλα. Καλά πεινασμένα έρχεστε. Ναι, είναι πάντα πεινασμένοι. Πεινασμένοι για γνώσεις και για φαγητό. Χρήστο, έχεις ανοίξει και ένα δικό σου μαγαζί. Κάτι έχεις ανοίξει τώρα, βλέπω στο Instagram. Κάτι δραστηριοποίησε κάπου. Δραστηριοποιούμε, κάνω αρκετά πράγματα. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Ναι. Σε κάποια μαγαζιά, κάποια events. Όχι, δεν έχω ανοίξει ακόμα κάποιο μαγαζί δικό μου. Ήταν απλά μια και έξω κάτι που έχει κάνει. Ήταν κάποια event που τρέχω σε κάποια μαγαζιά. Βοηθήσει λίγο ο σερβιτόρος. Λοιπόν, και στη συνέχεια εδώ που θέλουμε. Φάτε εδώ από το παιδί. Θα προσθέσουμε. Το παιδί δεν δίνει. Τα κρεμμυδάκια μας. Θα πάρω κι εγώ. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εκεί στο άλλο μπολ τι έχεις, το έχεις μαριναρί. Εδώ έχουμε βάλει τον κόκορα εξ αρχής. Καλό... πότε θα μου τα δείξεις αυτά. Έχουμε βάλει τον κόκορα. Πριν τον οποίο, μαγειρέψουμε. Φυσικά, τον έχουμε πάρει, τον έχουμε τεμαχίσει και έχουμε βάλει τα υλικά της μαρινάδας και τον έχουμε αφήσει στο ψυγείο. Ουσιαστικά, εγώ το αφήνω το κρέας μία μέρα νωρίτερα στο ψυγείο πριν το μαγείρεμα. Α, τα αφήνεις μία μέρα. Να πάρει όλα τα αρώματα και τα συστατικά. Μάλιστα. Οπότε εδώ είναι η μαρινάδα. Όλο αυτό το μπολ το ετοιμάζουμε πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Ακριβώς και μαγειρεύουμε. Ωραία. Εδώ έχουμε προσθέσει το φρέσκο μας κρεμμύδι. Προσθέτω φρέσκα υγρά. Ίσα-ίσα για να καλύψεις το κρεατάκι. Το ανακατεύουμε σε αυτό το βαθμό. Δεν θέλουμε να το ανακατεύσουμε. Είναι πολύ ευαίσθητα τα κρεμμυδάκια μας. Να μην μας διαλυθούν, Βάζουμε καπάκι. Πού το? Και στη συνέχεια θα καπάκι. Το φέρω εγώ αμέσως. Μάλιστα, κυρία. Πού είναι το καπάκι? Εδώ καπάκι πίσω. Και γρήγορα. Το καπάκι μας θα το βάλω εγώ. Να χωνίσω. Έχουμε και την τζίνζερ κόντρα σε αυτές τις περιπτώσεις, Παύλο. Ωραία. Λίγο πριν να τελειώσει το μαγείρεμα. Πόση ώρα το αφήνουμε? Σε ανοιχτή κατσαρόλα θα χρειαστούμε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Σε κλειστή? Εγώ σε ανοιχτή κατσαρόλα εννοώ ανοιχτή κατσαρόλα του τύπου αυτή. Υπάρχει όμως το πιο γρήγορο μαγείρεμα που και εγώ, που και εγώ επιλέγω, είναι το μαγείρεμα στη χύτρα, που πιστεύω ότι μας δίνει περισσότερο άνεση στο χρόνο μας και γίνεται διαφορετικό το μαγείρεμα. Από εκεί και πέρα, εφόσον μαγειρέψουμε τη συγκεκριμένη συνταγή, μπορούμε άλλη μια διαφορετική μαγειρική να το ρίξουμε και σε ένα παραδοσιακό γαστράκι και να το τελειώσουμε το φαγητό μας στο φούρνο. Απλά θέλει περισσότερη ώρα τώρα. Αφού το έχουμε μαγειρέψει, μπορούμε να το καραμελώσουμε στο φούρνο. Πόση ώρα, για πόση ώρα? Στο φούρνο πιστεύω θα χρειαστεί περίπου ένα μισάωρο. Α, μισάωρο. Αφού θα έχουμε τελειώσει τη συνταγή μας, ουσιαστικά για να μελώσει το φαγητό μας. Ωραία. Το τζίντζερ πότε το βάζουμε? Λοιπόν, κλείνουμε τη συνταγή, εφόσον έχουμε πάρει όλο μας. Έχουμε τελειώσει όλη μας τη συνταγή, καθαρίζουμε το τζίντζερ και με ένα μικρό τρίφτη θα αρχίζουμε ουσιαστικά να προσθέτουμε λίγο τζίντζερ. Και κατευθείαν, σε τελειωμένο φαγητό. Σε τελειωμένο φαγητό και κατευθείαν θα βγάλει όλο αυτό το γλυκό κάψιμο, να το πω έτσι, που μας δίνει το τζίντζερ. Πάρα και πιστέψε με, είναι πραγματικά υπέροχο. Κάνει τη διαφορά δηλαδή, το προτείνεις. Αισθητά τη διαφορά. Δεν σε βλέπω να τρως. Αυτό που τρώω είναι, έχει τζίντζερ μέσα. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ νόστιμο, παιδιά. Είναι καυτερό. Όχι. Εγώ που δεν μπορώ και πολύ τα καυτερά, το τζίντζερ μου αρέσει πάρα πολύ. Το τζίντζερ έχει μια ψάδα, δεν είναι καλό. Το ακούς λίγο, αλλά δεν είναι πολύ έντονο. Πολύ νόστιμο. Χρήσω τηλεοπτικά, τι θα κάνεις του χρόνου? Τηλεοπτικά? Ναι. Δεν μπορεί να έχεις προτάσει εσύ. Κάτι ακόμα. Είναι λίγο νωρίς. Λίγο Masterchef τελικά. Στο Masterchef είσαι τώρα, δεν είσαι. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Έχω συμμετάσχει σε ένα τρέλερ, το οποίο βλέπετε. Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα. Πολύ καλά και στα επεισόδια δεν είσαι. Εμείς έτσι ξέρουμε. Μάλλον κάτι άλλο ξέρετε, δεν ξέρω. Όντως.
Δεν είμαι μυστικοπαθής, δεν ξέρω κάτι. Θέλαμε να σου ανακοινώσω. Τώρα πες, δεν μπορώ να πω αν είναι, μη λες. Δεν στέκει κιόλας, γιατί είχε διαγωνιζόμενους. Τώρα θα μπορούν πάλι οι παλιοί παίκτες να διαγωνιστούν με τους καινούργιους. Δεν στέκει. Σαν guest, μπορεί σαν guest, γιατί. Ίσως να υπάρξουν κάποιες προτάσεις επάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα ούτε εγώ το γνωρίζω προσωπικά. Και αν μάλιστα, εμείς θέλουμε να σε δούμε και εκεί ξανά. Μας αρέσεις και ελπίζουμε και τηλεοπτικά όντως να σε δούμε κάπου να κάνεις, δεν ξέρω, μια δική σου εκπομπή ή κάτι, ό,τι ονειρεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, να γίνει πραγματικότητα. Στο μεσημέρι, γεια σας, πάντως έχουμε με μια θεσούλα, άμα θες να έρθεις. Στο μεσημέρι. Με την Κατερίνα Ζαρίφη που κάνουμε την εκπομπή. Ποιον έβγαλες και θα βάλεις. Δεν θα βγάλω κάποια, θα προσθέσω. Υπάρχει μια καινή θέση, κάνεις οντισιόν. Α, ναι. Ναι, γιατί όχι. Βάλτε μαγειρική. Έπεσε η πρόταση, ορίστε. Θα δημιουργήσουμε εσύ. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, λεφτά υπάρχουν. Σου ανήκει και το κανάλι. Όχι. Θα δημιουργήσουμε λεφτά υπάρχουν. Για ανακοινώσει που σου λέγαμε, ορίστε. Εσύ η πρώτη πρόταση. Στο Globe Trotters πώς πέρασες. Ειλικρινά ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Πάρα πολλές χώρες. Είδαμε μέρη που δύσκολα συναντάς. Υπήρχε κούραση, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ στημένο σωστά και έτσι τα αντιμετωπίσαμε. Πόσο καιρό πήρε όλα αυτά. Ήταν. Σχεδόν 2 μήνες. 2 μήνες. Όλα τα γυρίσματα. 2 μήνες, 50 χώρες. Προορισμοί που βλέπατε ήταν 12. Παρ' όλα αυτά, εμείς γυρίσαμε πολλές περισσότερες χώρες για να φτάσουμε στους προορισμούς που είδατε εσείς. Ποια χώρα σου έμεινε περισσότερο, Μαγειρικά μου άρεσε. Γενικά. Μαγειρικά θα το πάω έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ στο Περού. Οι γεύσεις του Περού δοκιμάσαμε. Αν θα με ρωτήσεις που θα ήθελα να μείνω, θα έμενα στην Νορβηγία. Έχει τα στοιχεία που μου αρέσουν. Νορβηγία. Θάλασσα, έλατο. Κρύο, χιόνι, έτσι, ναι. Μπράβο. Σαν τα Γιάννα, πιο δύσκολα που πέρασατε. Δύσκολα να πεις ότι πω, τι ήταν αυτό το πράγμα. Δύσκολα, ίσως λίγο δυσκολευτήκαμε σε κάποια αεροδρόμια στην Κορέα, θα έλεγα. Ήταν λίγο κάποιοι έλεγχοι, άλλος εκεί. Εσύ και με το πόδι σου είχες ένα ατύχημα. Στην Αμερική, ναι. Στην Αμερική, ναι. Στην Αμερική. Το έσπασες, όχι. Όχι, όχι, ήταν ένα στραμπούλιγμα, το αντιμετωπίσαμε εγκαίρως. Γιατί φλέρταρε εκεί. Σε είδα το επεισόδιο. Έκανε το φλερ. Έκανε πατινάρε. Έκανε το φλερ. Ελληνικό. Και φλέρταρε παράλληλα. Ναι. Έκανε το φλερ. Φλερτάρει ο άνθρωπο. Φλερτάρει στην Αμερική όμω. Αμερικανικό φλερ. Δεν μετράει. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου. Ό,τι επιθυμείς, ευχόμαστε να γίνει η πραγματικότητα. Ό,τι καλύτερο, δοκιμάστε τη συνταγή. Ειλικρινά είναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.